Όσες φορές και να γύριζα στο 2010, θα έκανα αναγκασμένος ξανά το ίδιο που έκανα, δηλαδή να συμφωνήσω με την σύσταση του μηχανισμού στήριξης που είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να πάρει εκείνα τα χρήματα για να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Μία μικρή διακοπή εδώ. Πριν από μερικές μέρες, ο κ. Καδαλίδης, μιλώντας εδώ στο Web TV του Παρασκηνίου, είχε πει ότι είχε εισηγηθεί γραπτός στον κύριο Παπανδρέου να, πριν μπείτε στο μηχανισμό στήριξης, πριν μπει η χώρα στο μηχανισμό στήριξης, να λάβει την έγκριση του ελληνικού λαού είτε μέσω εκλογών, είτε μέσω δημοψηφίσματος, είτε μέσω συνταγματικής πλειοψηφίας 200 βουλευτών. Εσείς γιατί δεν το κάνατε, δεν το εισηγηθήκατε, αν δεν το εισηγηθήκατε. Μισό λεπτό, θα σας απαντήσω και σε αυτήν την ερώτηση. Όμως, εκείνο που ήθελα να συνεχίσω να σας πω είναι ότι εγώ πιστεύω ότι 11 εκατομμύρια Έλληνων, αν βρίσκονταν εκείνες τις μέρες στις ίδιες θέσεις ευθύνης που βρέθηκα εγώ, που βρεθήκαμε εμείς, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα αποφάσιζαν ακριβώς τα ίδια πράγματα με μία προϋπόθεση. Ότι θα συμφωνούσαν και θα επέλεγαν και εκείνοι ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ. Εγώ, κύριε Μόσχοβα, παραδέχομαι ότι υπάρχουν δύο, αλλά μόνο δύο δρόμοι. Και αν θέλετε να το πω και σε αόριστο χρόνο, υπήρχαν δύο δρόμοι. Λοιπόν, ο ένας δρόμος ήταν το ευρώ. Ο άλλος δρόμος ήταν της δραχμής. Από τη στιγμή που διάλεγες τον δρόμο του ευρώ, δεν είχες άλλη λύση από το να προσφύγεις στον μηχανισμό στήριξης για να λύσεις τα χρήματα που χρειάζονταν η Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος της. Βεβαίως, δεν είχες και άλλη λύση από το να δεσμευτείς με ένα μνημόνιο μέσα από όρους αυτής της δανειοδότησης με αυτούς που σου δώσαν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα λίγο για το πώς ήταν τα πράγματα τότε, να σας πω λίγο και για αυτό που με ρωτήσατε στη συνέχεια. Εγώ δεν ξέρω τι έχει προτείνει ο κάθε βουλευτής, ο κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για την εποχή στον κύριο Παπανδρέου, που ήταν τότε πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ ξέρω, κύριε Μόσχοβα, ότι η Ελλάδα τότε, που ήταν στα πρόθυρα της στάσης πληρωμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν είχε το περιθώριο την ώρα που εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση για να μην κάνει στάση πληρωμών, να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα προκαλούσε χωρίς άλλο μια πολιτική κρίση και μια πολιτική αστάθεια. Γιατί, να το πω με απλά λόγια, την ώρα που πας και λες δώστε μου 120 δισεκατομμύρια ευρώ και σου τα δίνουν, φτιάχνοντας έναν μηχανισμό στήριξη που δεν προϋπήρχε, δεν μπορείς να τους λες την ίδια στιγμή ότι ξέρετε αυτά θα τα δώσετε σε μια χώρα που δεν ξέρετε αύριο τι σας ξημερώνει. Εμένα θέλω να σας πω ότι μου ακούγονται, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, πολιτικάντικες αυτές τις προσεγγίσεις. Διότι όταν εκείνη την ώρα έχεις το τιμόνι της χώρας και πρέπει να το κρατήσεις υπεύθυνα στα χέρια σου, λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να παλεύεις να συγκροτηθεί ο μηχανισμός στήριξης, να επιτυγχάνεις τη συγκρότηση του μηχανισμού στήριξης, να παλεύεις να πάρεις 120 δις για να μην κάνεις στάσεις πληρωμών το ελληνικό κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μην πάμε μακρά, γιατί δεν είχαμε δύο λύσεις. Αφού επρόκειτο να στηθούν κάλπες, ή να πάμε σε εκλογές, ή αυτό που τελικά αποφάσισε τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ήταν άποψή μου, να βγει και να πει στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό σας ότι το αποτέλεσμα των δημοτικών και των περιφερειακών, όσο και εμείς και αν θέλουμε, μπορεί να είναι χωρίς πολιτικές συνέπειες. Λοιπόν, αυτό τους είπε τότε και τους είπε ότι το περίφημο δίλημα που έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι αν τυχόν το αποτέλεσμα, και ήταν πολύ λογικό και σωστό αυτό, δεν είναι θετικό για την κυβέρνηση, εγώ θα υποχρεωθώ, γιατί εκ των πραγμάτων δεν θα μπορώ να κυβερνήσω, να καταφύγω σε εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο για να έρθουν τα αποτελέσματα που ήρθαν στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται όλοι. Τα λέω όλοι, ενώ και πολιτικοί αλλά και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, γιατί θα ήταν τελείως άλλα τα αποτελέσματα αν δεν είχε με αυτόν τον τρόπο πολιτικοποιηθεί η αναμέτρηση εκείνων των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών. Και νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ενέπιπτε σε μια προσέγγιση υπευθυνότητας, εθνικής υπευθυνότητας, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση. Αλλά αυτό είναι άλλο τελείως σενάριο από το να πήγαινες εσύ να προκαλούσες είτε ευθέως και αμέσως τις εθνικές εκλογές, είτε εμέσως με εκείνη την περίφημη πρόταση που την έχετε ακούσει πολλές φορές για τους 180. Ότι έπρεπε να πάμε εμείς και να πούμε 180, που ξέραμε ότι αυτό θα σήμαινε εθνικές εκλογές. Ή ξέραμε ότι μπορεί και να σήμαινε τα στοιχεία τα οποία μου επιτρέπουν να πω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα στην πραγματικότητα συντελείται, θα το χαρακτήριζα, ένα πολιτικό και οικονομικό έγκλημα, διότι αυτή η κυβέρνηση, με βάση τα δεδομένα που έχω εγώ κατά νου και υπάρχουν, όχι μόνο τα έχω εγώ κατά νου, στην πραγματικότητα προσχηματικά
προβάλλει τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, γιατί μέσω αυτών καταφέρνει να παίξει με την αγωνία ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας που πράγματι πιστεύει ότι δεν πρέπει να βγούμε από το ευρώ και να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που βασικό σκοπό και τελικό στόχο αυτής όλης της τακτικής, να το πω έτσι, και της προσχηματικής έτσι, διαχείρισης της διακυβέρνησης της χώρας, έχει πίσω από το μνημόνιο να εκτελέσει μια σειρά από συμβόλαια σκληρής διαπλοκής, σκληρής ταξικής εξυπηρέτησης συμφερόντων, που δεν προκύπτουν από το μνημόνιο. Θα σας έλεγα ότι ακόμη χειρότερα αντιβαίνουν τις βασικές συνθήκες που πρέπει να εκπληρωθούν και προϋποθέσεις για να βγει η χώρα από το μνημόνιο, για να βγει η χώρα από την κρίση, για να μην ξαναπεριέλθει η χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας. Και να σας δώσω δύο-τρία παραδείγματα για να γίνω σαφής και καθαρός. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Μόσχοβα, τον Ιανουάριο του 2013, χρονιά που τελειώνει τώρα, πήρε για μένα μία απόφαση που ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο φορολογικό και οικονομικό σκάνδαλο που έχει συντελεστεί παγκοσμίως σε μία χώρα σαν την ελληνική, σε μία κοινωνία σαν την ελληνική κοινωνία, που η οποία έχει περιέλθει σε αυτό το καθεστώς της βαθύτατης οικονομικής κρίσης. Τι έκανε? Επέλεξε νέους φορολογικούς συντελεστές, με βάση τους οποίους, ενώ εμείς το 2010 είπαμε ότι κάθε επιχειρηματίας, για να πάρει τα κέρδη της επιχείρησής του και να τα διανύμει στους μετόχους, άρα και στον εαυτό του, και αυτά τα κέρδη της επιχείρησης να γίνουν ατομικό εισόδημα για τον επιχειρηματία ή για τους μετόχους, θα πρέπει να πληρώνει στο κράτος 25% φόρο. Γιατί περίπου αυτά είναι τα ποσοστά από τα οποία ξεκινά ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και όλους τους υπόλοιπους που φορολογούνται όσον αφορά το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν τι έκανε? Πήγε το Γενάρη του 2013, κύριε Μόσχοβα, και κατέβασε αυτό το φορολογικό συντελεστή από το 25% στο 10%. Δηλαδή είπε ότι κάθε επιχείρηση η οποία έχει κέρδη θα μπορεί, θα δίνω εγώ πια τη δυνατότητα στον μέτοχο της επιχείρησης, στον επιχειρηματία, να παίρνει μέρος αυτών των κερδών και να το διανέμει ως μέρισμα στον εαυτό του και στους μετόχους, δηλαδή να το μετατρέπει σε ατομικό του προσωπικό εισόδημα, άρα να παίρνει αυτά τα λεφτά της επιχείρησης και να τα βάζει στο προσωπικό του λογαριασμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, λέω, και θα πληρώνει πια σε μένα μόνο 10%. Λοιπόν, όλα αυτά σε μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει, που θα έπρεπε οι φορολογικοί συντελεστές σε καμία περίπτωση να μην κατεβαίνουν ή τουλάχιστον να μην κατεβαίνουν για αυτό το λόγο. Λοιπόν, και σε μια χώρα που έχει ανάγκη να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, γιατί πράγματι, αν υπάρχει μια ελπίδα να πάρει μπρος ξανά η ελληνική οικονομία, είναι μέσα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να γεννήσουν νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή που το 25% το έκανε 10 ως συντελεστή φορολογίας για τα μερίσματα, την ίδια στιγμή πήγε και αύξησε το φόρο, καλά για τα εισοδήματα των εργαζομένων, αλλά ακόμη και για τις επιχειρήσεις ως οντότητες, νομικές και οικονομικές. Από το 20 που το είχαμε στο 26%. Αυτήν την εποχή, μία επιχείρηση που βελτίωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα, άρα εμφανίζει κέρδη, όποιες είναι αυτές και όσες είναι αυτές, αυτό το έχει πετύχει μόνο για έναν λόγο. Όχι για την αύξηση των πωλήσεων, γιατί έχουμε ύφεση, άρα ο τζίρος όλων των επιχειρήσεων έχει πέσει, ούτε γιατί μειώθηκε το κόστος πρώτων υλών. Αν υπάρχει ένας συντελεστής κόστος του οποίου η επίδοση βελτιώθηκε και γι' αυτό η επιχείρηση έχει κέρδη, ποιος συντελεστής είναι? Το μισθολογικό κόστος. Είναι γιατί πέσαν πάρα πολύ οι μισθοί, οι αμοιβές των εργαζομένων. Δεν μπορείς, κύριε Μόσχοβα, όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων σε αυτή τη συγκυρία προέρχονται από τις περικοπές των μισθών, να έρχεσαι ακριβώς μετά ταυτόχρονα, αντίθετα με ό,τι προβλέπεται από το μνημόνιο, και να κατεβάζεις το συντελεστή φορολογίας, να μετατρέπεις ουσιαστικά τους μισθούς σε ατομικό εισόδημα για τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, γιατί όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, έχεις κάνει, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο φορολογικό και οικονομικό ατόπιμα, έχεις διαπράξει το μεγαλύτερο φορολογικό σκάνδαλο παγκοσμίως. Δεν υπάρχει παγκοσμίως τέτοια απότομη και ραγδαία πτώση των μισθών από τη μια και μεταβίβαση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των μετόχων των επιχειρήσεων. Δεν έχει τολμήσει ποτέ και πουθενά κάτι τέτοιο να γίνει. Δεύτερο παράδειγμα. Είναι δυνατόν δημόσιας περιουσία του ελληνικού λαού, όπως είναι οι άδειες για την ψηφιακή εκπομπή των καναλιών, να τις παρέχεις
αναβάλλοντας το διεθνή διαγωνισμό που ήταν έτοιμος να πραγματοποιηθεί για να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία χρήματα από αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό και να τις δώσεις προφανώς σε αυτούς που λειτουργούν όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς αδαπάνως, χωρίς αντίτιμο, το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι ενός τέτοιου ύψους, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε το Δημόσιο Ταμείο. Μπορείς να καταργείς την υποχρέωση να πληρώνουν φόρο κληρονομιάς οι εφοπλιστές. Εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Μόσκοβα, είμαι γιος ναυτικού. Λοιπόν, εγώ ό,τι πήρα από τον πατέρα μου ή ό,τι μου έδωσε ο πατέρας μου, πλήρωσα φόρο κληρονομιάς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν τα αφεντικά του πατέρα μου, τον Γενάρη του 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά να αποφασίζει ότι πια δεν θα πληρώνουν φόρο κληρονομιάς, όταν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξαιρέτως. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, αδίστακτες, πρωτοφανείς, συγκλονιστικές, απίστευτου μεγέθους οικονομικά και φορολογικά σκάνδαλα, τα οποία παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες που είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα του δημοσίου και όχι να τα μειώσουμε, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι κύκλοι επιχειρηματικών συμφερόντων και να ζημιωθεί το κοινωνικό σκεπάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαντώντας ερωτήσεις και ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμα στην Ελλάδα δεν βγαίνει γιατί η κυβέρνηση είναι διαπλεκόμενη. Υπάρχουν δηλώσεις εκπροσώπων της Τρόικας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ πρόσφατες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτά όλα έχουν ληφθεί με τη σύμφωνη, αυτές οι αποφάσεις που προανέφερα, με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, έχουν απεριόριστη ευθύνη και οι ίδιοι. Όπως επίσης όλα αυτά είναι σε γνώση της κυρίας Μέρκελ, η οποία κατά τα άλλα δεν φίδεται εγκομιαστικών χαρακτηρισμών για τον κύριο Σαμαρά, μεταρρυθμιστή τον ανεβάζει, μεταρρυθμιστή τον κατεβάζει. Αλλά στη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ, που δεν είναι ούτε χρεοκοπημένη και που είναι μια πανίσχυρη οικονομία, για να μεταβιβάσει κανείς τα κέρδη της επιχείρησης σε ατομικό του εισόδημα μέσω μερίσματος, πληρώνει όχι 10% πληρώνει στην Ελλάδα του κυρίου Σαμαρά, αλλά 25% πληρώνει ο μέτοχος επιχειρηματίας στην γερμανική οικονομία. Δεύτερον, δεν διανοείται κανείς να μοιράσει δωρεάν άδειες ψηφιακής εκπομπής καναλιών στη Γερμανία χωρίς να πάρει το γερμανικό δημόσιο αντίτιμο και κανείς δεν διανοείται να απαλλάξει τους μεγάλους βιομήχανους, δεν ξέρω πόσους εφοπλιστές έχει η Γερμανία, τους μεγάλους βιομήχανους της γερμανικής οικονομίας από το φόρο κληρονομιάς που πληρώνουν όλοι οι γερμανικοί πολίτες. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μέρος από την προσέγγιση που κάνει, όπου μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια προσέγγιση σωστή, την οποία άλλωστε την είχαμε εμείς. Δηλαδή, έχει υιοθετήσει ένα κομμάτι από αυτά που εμείς λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πώς έπρεπε να διασφαλιστεί και η αυτονομία της πολιτικής απέναντι στα διάφορα κέντρα διαπλοκής. Αλλά σας θυμίζω ότι αυτό ήταν το βασικό σύνθημα με το οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε τις εσωκομματικές εκλογές του 2007. Λοιπόν, δεύτερον, είπαμε ότι πρέπει να λειτουργήσει η χώρα με κανόνες και διαδικασίες κοινές για όλους και να εφαρμοστεί ο νόμος για όλους. Απόδειξε ότι όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως έχουν ημερομηνία πραγματοποίησης του το 2013. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Λοιπόν, έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση Σαμαρά για να γίνουν αυτά. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία και σας το λέω ότι δεν υπήρχε περίπτωση με εμάς την κυβέρνηση, μας καταλογίζει ο καθένας ό,τι θέλει, να γίνονταν ή να δεχόμασταν εμείς κάποιοι από τους υπουργούς να κάνανε τέτοιου τύπου, να παίρνανε τέτοιου τύπου αποφάσεις. Θα ρίχανε την κυβέρνηση. Καλά, αν πήγαινε επί των ημερών μας, κύριε Μόσκοβα, ο Υπουργός Οικονομικών, να κατεβάσει το φορολογικό συντελεστή στα μερίσματα από το 25% στο 10%, δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο αυτό το πράγμα να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε καν θα προλάβαινε να φτάσει στη Βουλή ως εισήγηση κάτι τέτοιο. Ή θέλετε να σας πω και το άλλο, δεν υπήρχε πιθανότητα να επιτρέψουμε ή και να συμβεί, οφείλω να το πω και αυτό, αλλά και αν συνέβαινε θεωρητικά δεν θα το επιτρέπαμε να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, πιο σημαντική ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στον τόπο που είναι η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, να περιλαμβάνει το γεγονός ότι ο φίλος του Πρωθυπουργού να είναι και νομικός σύμβουλος του αγοραστή του ΟΠΑΠ. Αυτά δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επί των ημερών μας. Και αν πιθανολογούσε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, σας διαβεβαιώ και να είστε σίγουρος γι' αυτό, δεν θα επέτρεπαν οι βουλευτές του Πασόκ, αλλά πιστεύω και η κυβέρνηση, κάτι τέτοιο, μέλη της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο να τελεσφορούσε. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός κυριολεκτικά να αισθάνεται ότι τον πνίγει αδικία. Αυτό, ναι, αυτό να οθεί προς τέτοιες εκλογικές επιλογές τον ελληνικό λαό, αυτό εννοώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως πρέπει να σας πω ότι ο αντιμνημονιακός λαϊκισμός
πάνω στον οποίο ο κύριος Τσίπρας έχει στηρίξει την εκλογική του απογείωση, είναι κατά τη γνώμη μου μια χαρά, γιατί αυτόν που τον υιοθετεί προσωρινά τον κάνει και ευχάριστο, τον κάνει και αρεστό. Με μία προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι να μην κάνει το λάθος, να πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό να κάνει πράξη αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Γιατί αν πάρει, και αυτό πάει να πάθει ο κύριος Τσίπρας τώρα, την εντολή να κάνει πράξη αυτά που έχει υποσχεθεί, επειδή όλα όσα έχει υποσχεθεί είναι ψέματα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά οδυνηρό. Πρώτον για τον κύριο Τσίπρα και την παράταξή του, αλλά αυτό που με νοιάζει εμένα θα είναι εξαιρετικά οδυνηρό για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, διότι όλα αυτά είναι, σας επαναλαμβάνω, απλώς ψέματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτή η εκλογική αρπαχτή από όσους την έχουν διαπράξει. Και να σας πω και κάτι, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ δίκαιος και πάρα πολύ αυστηρός, κύριε Μόσκοβα. Στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο εγώ λειτουργήσα πάρα πολλά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία που επίσης λειτουργήσε, το παίξαν αυτό το παιχνίδι. Ήταν η σκοτεινή πλευρά της μεταπολής και αυτό σας είπα και προηγουμένως, οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Λοιπόν, όμως υπάρχει ένα ελαφρυντικό, υπάρχει μια διαφορά. Τότε η Ελλάδα δεν ήταν σε καθεστώς χρεοκοπίας. Από το 10 και μετά, που η Ελλάδα ουσιαστικά χρεοκόπησε, το να συνεχίζεις να παίζεις το παιχνίδι του λαϊκισμού και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά του αντιμνημονιακού λαϊκισμού, όταν δεν υπάρχει άλλη λύση και όταν δεν λες έντιμα ότι θέλεις την άλλη λύση που είναι η δραχμή, τότε νομίζω, κύριε Μόσχοβα, ότι έχεις διαπράξει ένα ολέθριο, ένα ανεπανάληπτο ιστορικό λάθος, το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί σας επαναλαμβάνω, διεξάγεται και συντελείται σε μια Ελλάδα της χρεοκοπίας. Ούτε υπερβολή, ούτε τραβηγμένο, ούτε προσχηματικό, ούτε τίποτα. Είναι ακριβές. Έχουν ληφθεί καθοριστικής σημασίας αποφάσεις για την επιλογή του κυρίου Σαμαρά ως Πρωθυπουργού, για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, για προγράμματα εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει ληφθεί καμία απόφαση από κανένα όργανο, γιατί απλούστατα κανένα όργανο δεν είναι το πρόβλημα. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα. Και το πρόβλημα για να λυθεί θέλει μια ριζική τομή, θέλει μια αλλαγή υποδείγματος. Θέλει πάνω απ' όλα, κύριε Μόσχοβα, να μιλήσουμε ειλικρινά στον ελληνικό λαό και να σταματήσει η σιωπή. Αυτά που σας έλεγα εγώ προηγουμένως, τα παραδείγματα, που είναι κορυφαίες αποφάσεις της κυβέρνησης Σαμαρά, είναι ζητήματα για τα οποία δεν μπορεί κανείς να σιωπά. Δεν μπορεί κανείς να σιωπά για την αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρ. Δεν μπορεί να σιωπά όταν αποκαλύπτεται ότι την ώρα που εμείς ως κυβέρνηση κόπαμε μισθούς και συντάξεις του ελληνικού λαού, υπήρχε μια λίστα η οποία περιφέρονται από αστικά και ξεστικά και από γραφείο σε γραφείο και από σπίτι σε σπίτι, με τελικό αποτέλεσμα να μην γίνει έλεγχος. Και να ακούμε ένα σωρό δικαιολογίες που προσβάλλουν την νοημοσύνη μας, γιατί οι έλεγχοι αυτοί δεν έγιναν. Γιατί όλα αυτά πλήττουν τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με την πολιτική και την παράταξη. Και στο τέλος, κύριε Μόσκοβα, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δεν γεννήθηκαν για να φτάσουν μια μέρα να λένε όλες αυτές τις απίστευτες δικαιολογίες για τι δεν έλεγξαν την λίστα Λαγκάρ την ώρα που έκοψαν μισθούς και συντάξεις. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δεν γεννήθηκε για να συνομολογεί και να συναποφασίζει την απαλλαγή των εφοπλιστών από τον φόρο κληρονομίας την ώρα που πληρώνουν φόρο κληρονομίας οι υπόλοιποι Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δεν γεννήθηκε για να χαρίζονται οι άδειες σε τέτοια περίοδο όπου υπάρχει η κατάσταση χρεοκοπίας, οι άδειες ψηφιακής εκπομπής των καναλιών, χωρίς να μπαίνουν έσοδα από αυτή την πράξη στο Δημόσιο Ταμείο. Και πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δεν γεννήθηκε, κύριε Μόσκοβα, για να ανεβαίνουν οι φορολογικές συντελεστές που πληρώνουν, με βάση τους οποίους καταβάλουν φόρους οι πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, οι επιχειρήσεις ως νομικές και οικονομικές εντότητες και να πέφτουν οι φορολογικές συντελεστές με την ψήφο του σημερινού ΠΑΣΟΚ από το 25% στο 10%. Λοιπόν, εάν οι 58, οι 48, οι 108 κάποια στιγμή αποφασίσουν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, αποφασίσουν να σταματήσουν τη σιωπή, εγώ πιστεύω ότι τότε η όποια πρωτοβουλία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά θα έχει, κατά τη γνώμη μου, στείλει το σήμα στον ελληνικό λαό ότι από εδώ μπορεί κάτι. Αν ποτέ θα σκεφτόμουν να φύγω από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι σήμερα, η οποία είναι ότι ιδιωτεύω, είμαι στο σπίτι μου αυτοαπομονωμένος. Λοιπόν, και ότι θα ξανασυμμετάσχω σε μια συλλογική προσπάθεια που μόνο έτσι κάτι μπορεί να γίνει στον τόπο, γιατί με λογικές ατομικού παιχνιδιού του όποιου μεσία μπορεί να φανταστεί κανείς, η Ελλάδα δεν βγαίνει από την κρίση. Μόνο με συλλογική προσπάθεια, εντατική και θα σας το πω και πολυετή προσπάθεια, η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση. Εγώ λοιπόν, για να συμμετάσχω σε μια τέτοια συλλογική προσπάθεια,
Η απαράβατη προϋπόθεση είναι αυτή να έχει τα χαρακτηριστικά που σας προδιάγραψα. Μάλιστα. Δηλαδή να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να πει ότι οι εναλλακτικές δεν υπήρχαν το 2010 και όποιος σας λέει το εναλλακτικές υπήρχαν, γιατί αυτό είπε τότε η αντιπολίτευση. Εναλλακτικές υπάρχουν, είπε το 2010, γι' αυτό και καταψηφίζουν το μνημόνιο. Να πει λοιπόν από τη μια αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αλλά από την άλλη να πει ότι το μνημόνιο εδώ δεν ήρθε για να καταστραφεί ζωή 10 εκατομμυρίων Ελλήνων και να τακτοποιηθούν για τα 50 χρόνια οι ολιγάρχες της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε καθαρά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εάν υπάρξει μια ομάδα ανθρώπων, μια συλλογική προσπάθεια, μια συλλογική οντότητα που θα αποφασίσει να πει τα πράγματα με το όνομά τους και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση, αποκατάστασης αδικίας από τη μια και αλήθειας όσον αφορά το μόνο δρόμο που έχει η Ελλάδα που πρέπει να παραμείνει βάση θυσία στο ευρώ, τότε χωρίς όρους και προϋποθέσεις εγώ θα πλαισιώσω μια τέτοια συλλογική προσπάθεια. Μέχρι τότε δεν υπάρχει κανείς περίπτωση να με βγάλει από το σπίτι μου, να με βγάλει από την αυτό που